Στην διεθνή επικαιρότητα, η Μεγάλη Βρετανία, κυρίες και κύριοι, αναζητεί πλέον πρωθυπουργό και η συντηρητική ηγέτη. Το πολιτικό τέλος του Μπόρις Τζόνσον γράφτηκε με μια δήλωση έξω από την Downing Street και πλέον ξεκινούν οι πολύπλοκες διαδικασίες για τη διαδοχή του με φαβορή και outsider. Θα δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης. Βλέπουμε τους πολιτικούς μας συντάκτες, Γιάννη Χριστάκο και Σωτήρη Μπολάκη, τον Γιάννη Χαραμίδη που παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και τον αστυνομικό μας συντάκτη Μαρίνο Αλιφέρη για την έκρηξη στο Σισμανόγλιο. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία. Good afternoon. Thank you. 17 ημέρες πριν συμπληρώσει 3 χρόνια στην Downing Street, ο Μπόρις Τζόνσον, κάτω από ασφυκτικές πιέσεις και 59 παραιτήσεις, ανακοίνωσε πως αποχωρεί από το Γενικό Πρόσταγμα των Συντηρητικών. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. Η αποχώρηση του Μπόρις Τζόνσον εκπληρώνει κατά το ίμιση την απέτηση των συντηρητικών άσπονδων φίλων του, που ζητούσαν άμεσα την αποχώρησή του και από τα ενία της χώρας. Today appointed a cabinet to serve as I will until a new leader is in place. Σε μια ομιλία μόλις 6 λεπτών, ο Μπόρις Τζόνσον δεν παρέλειψε να ρίξει τα βέλη του σε όσους τις τελευταίες 48 ώρες του τραβούν το χαλί κάτω από τα πόδια. But as we've seen at Westminster, the herd instinct is powerful. When the herd moves, it moves. Ο Τζόνσον αναφέρθηκε στο Brexit, τη διαχείριση της πανδημίας αλλά και τη στάση της Βρετανίας με την αποστολή όπλων και οικονομικής ενίσχυσης στην Ουκρανία ως τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ίδιου και της κυβέρνησής του και δεν έκρυψε την πίκρα του για την ντροπή που πήραν τα πράγματα. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. Το «σε δόσεις» αντίο του Μπόρις Τζόνσον από την Πρωθυπουργία φαίνεται πως έχει δημιουργήσει μεγάλη ένταση στο εσωτερικό των συντηρητικών, που καλούνται να τρέξουν τις διαδικασίες διαδοχής προκειμένου να τον αναγκάσουν θεσμικά να εγκαταλείψει τη θέση του. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της δεν απέκλεισε να κατατεθεί πρόταση μόμφης. He needs to go completely. None of this nonsense about clinging on for a few months. He's inflicted lies, fraud and chaos. Με ένα ιδιαίτερο εξώφυλλο αποχαιρέτησε το περιοδικό Economist τον Βρετανό Πρωθυπουργό, χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία από την περίοδο που ήταν δήμαρχος Λονδίνου και τον καθόλου κολακευτικό τίτλο «Η πτώση του κλόουν, η Βρετανία μετά τον Μπόρις». Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη Χαραμίδη. Γιάννη, ο Τζόνσον προς ώρας έχει παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματός του. Το θέμα είναι τώρα, καθαρά θεσμικά, πόσο μπορεί να παραμείνει. Με βάση τις εκτιμήσεις των πολιτικών αναλυτών στη Μεγάλη Βρετανία, ο Μπόρις Τζόνσον είναι δυνατόν να παραμείνει στη θέση του μέχρι και τον ερχόμενο Οκτώβριο, που θα ήταν το ιδανικό σενάριο για τον ίδιο, καθώς θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μέχρι να περαιωθούν οι εργασίες της επιλογής νέου εκλεκτού από τους συντηρητικούς, είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να πάρει από πολύ μέχρι και πολύ λιγότερο από όσο υπολογίζουμε σήμερα χρόνο. Έχει ξαναγίνει αυτό με την προκάτοχο του Μπόρις Τζόνσον, την Τέρεζα Μέι. Πήρε περίπου 2 μήνες να εκλεκτεί ο Μπόρις Τζόνσον, να βασιστεί στο αφήγημα και να επικυρωθεί η απόφαση από το κόμμα, από τους συντηρητικούς και να πάρει τη θέση της στο νούμερο 10 της Downing Street. Υπάρχει τρόπος να απομακρυνθεί γρηγορότερα, δηλαδή να αλλάξει το καταστατικό, να γίνει μια πρόταση μομφής ή να γίνει πρόταση μομφής από την αντιπολίτευση? Σε αυτό το ερώτημα υπάρχει ένα σαφές και μεγάλο ναι. Μπορεί να συμβεί αυτό είτε μέσω της αλλαγής του καταστατικού, το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό, χρονολογείται τουλάχιστον 150 χρόνια πίσω, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω από την Επιτροπή των 1922 και από τον εκτελεστικό της διευθυντή. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα για μια δεύτερη πρόταση μομφής σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Υπάρχει και η δυναμική βέβαια να κατατεθεί πρόταση μομφής από την αντιπολίτευση. Αυτό οδηγεί σε εκλογές. Οπότε και η αντιπολίτευση θα πρέπει να σταθμίσει αν θέλει αυτές τις εκλογές. Yes. Έτσι ακριβώς. Με ένα νέο αρχηγό. Είναι πολλά τα σενάρια αυτή τη στιγμή που έχουν μείνει ανοιχτά. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η τοποθέτηση του κ. Στάρμερ, του επικεφαλής των εργατικών, σήμερα ίσως να είναι ένα μήνυμα σαφές ότι οι εργατικοί το έχουν πάρει απόφαση ότι μετά από 7 χρόνια θα πρέπει να πάρουν ένα πολιτικό ρίσκο, θα πρέπει να εμπλακούν ενεργά στα πολιτικά δρόμενα της χώρας και ίσως να αναλάβουν και τα ενία. Φαβορί για την διαδοχή, συγγνώμη, Γιάννη, του Μπόρις Τζόνσον υπάρχουν? Έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις. 9 υποψήφοι. 9 δεν είναι φαβορί. Φαβορί είναι ένας. Άντε δύο. Γι' αυτό σου λέω 9 με 8% κάτω. Είναι ακόμα. Ναι.
Υπάρχουν όντως 9 υποψήφοι, όπως λέει ο Γιάννης, ίσως και 10, αλλά οι δύο που ξεχωρίζουν τουλάχιστον με τις πρώτες δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει ανάμεσα σε μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου στους συντηρητικούς, είναι οι δύο που βλέπετε. Είναι η κυρία Λι Στρας, η οποία είναι υπουργός εξωτερικών, είναι και ο κύριος Μπεν Γουάλας, ο οποίος είναι ο νυν υπουργός άμυνας και όχι από τους στενότερους συνεργάτες. Αυτός είναι Μπριμέινερ, έτσι, φανατικός. Είναι πράγματι ένας από τους φανατικότερους υποστηρικτές του Μπριμέιν, είναι παλιός απόστρατος του Βρετανικού στρατού και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο παράδοξο αυτό που θα υποθεί, αλλά είναι ίσως ο άνθρωπος ο οποίος φέρει τη Μεγάλη Βρετανία, εάν συνεχίσουν με τους συντηρητικούς και αν ο ίδιος, σημειώνουμε, εκλεγεί επικεφαλής των συντηρητικών και είναι ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλη Βρετανία, σε μια κατάσταση επανεισδοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικά ένθερμος υποστηρικτής, ήταν κάθετα στην έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν στήριξε πουδενή το αφήγημα του Μπόρις Τζόνσον με το οποίο εξελέγει το 2019 ως επικεφαλής των συντηρητικών και μετέπειτα ως πρωθυπουργός. Πάντως πάμε στον τέταρτο Βρετανό πρωθυπουργό μέσα σε 6 χρόνια. Νομίζω στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει υπάρξει τέτοιο προηγούμενο. Και οι 4 δε από το ίδιο κόμμα. Και ο Ντέιβιντ Κάμερον και η Τερέζα Μέι και ο Μπόρις Τζόνσον και αυτός που θα εκλεγεί προφανώς όποιος ή όποια και αν είναι, θα είναι ο τέταρτος μέσα σε 6 χρόνια πρωθυπουργός διαφορετικός του ιδίου κόμματος. Άρα μάλλον ανθεκτικοί αποδεικνύονται οι συντηρητικοί. Το αντίθετο, αφού φεύγουν. Ναι, αλλά έχουμε επανεκλογή και επανεκλογή και δεν αλλάζει κι τα άλλη εξουσία. Αυτό θέλω να πω, ότι αυτό επίσης κάτι δείχνει για τα πολιτικά πράγματα, εκτός αν κινηθούν τώρα οι εργατικοί. Για να δούμε. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει και εμείς ξεκινάμε τη δική μας προετοιμασία, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Πρώτο βήμα. Καθαρίζουμε ξερά χόρτα, φύλλα, πευκοβελόνες και κλαδιά και απομακρύνουμε έφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από το σπίτι μας, για να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη. Δεύτερο βήμα. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να έχουν 3 μέτρα απόσταση από το έδαφος και μεταξύ τους. Ακόμη, τα κλαδιά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το σπίτι και σε καμία περίπτωση να μην ακουμπούν πάνω του. Τρίτο βήμα. Καθαρίζουμε την κεραμοσκεπή από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες και σιγουρευόμαστε ότι οι υδροροές μας είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Τέταρτο βήμα. Βεβαιωνόμαστε πως οι πυροσβεστήρες μας είναι σωστά συντηρημένοι. Πέμπτο βήμα. Φροντίζουμε να έχουμε λάστιχο ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Τελευταίο, αλλά και πιο σημαντικό βήμα από όλα. Δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.